Αρχικά καλώς όρισες σε ένα ακόμα βίντεο λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Το σημερινό βιντεάκι είναι ένα καινούργιο εγχείρημα, είναι unboxing συσκευής. Η συσκευή λοιπόν που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ένας ανεμιστήρας οροφής, ο Groupe R52001-XY-1L σε χρώμα λευκό κάθετος OAK. Η ισχύς του είναι 55 W, έχει διάμετρο 52, χειρισμό με ασύρματο χειριστήριο, τύπος μοτέρ AC και αριθμός λαπτήρων 1, που είναι υποδοχής Ε14. Κάτι άλλο που μου τράβηξε το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο ανεμιστήρα είναι ότι διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Δηλαδή, οι ανεμιστήρες οροφής Groupe διαθέτουν ένα διακόπτη στη βάση του μοτέρ, ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει τη φορά κίνησης των πτηρηγίων, βοηθώντας το ζεστό αέρα που εγκλωβίζεται στην οροφή το χειμώνα να διαχέεται καλύτερα στο χώρο με αποτέλεσμα να μην χάνεται πολύτιμη θερμότητα, εξοικονομώντας ενεργειακούς και οικονομικούς πόρους. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν λιγάκι να το ανοίξουμε. Καταλαβαίνεις φυσικά ότι υπάρχει μια δυσκολία, διότι με το ένα χέρι κρατάω την κάμερα. Βλέπεις κιόλας ότι παίρνω λίγο το χρόνο μου. Ανοίγοντας λοιπόν το κουτί, βλέπουμε αρχικά την πιστοποίηση. Ήπειτα με βλέπεις λίγο, παίζω με τις οδηγίες. Ξέρεις μωρέ για το βίντεο. Το κουτί αρχικά περιέχει πάνω-πάνω τα πτερήγια που είναι δύο όψιον. Διαλέγεις να τοποθετήσεις τη βάση είτε το λευκό είτε το ξύλινο χρώμα. Έπειτα συνεχίζοντας, βλέπεις το τηλεχειριστήριο. Ένα μαραφέτη το οποίο είμαι σίγουρος ότι μόνο ο ηλεκτρολόγος ξέρει τι είναι και κάποιες βίδες. Ανοίγοντας λοιπόν το δεύτερο επίπεδο, αρχικά βλέπουμε τον ανεμιστήρα ο οποίος νομίζω πιάνει τη μεγαλύτερη έκταση του κουτιού. Υπάρχει μέσα η βάση για το λαπτήρα, ο οποίος όπως είπα και νωρίτερα έχει υποδοχή Ε14 μέχρι 60 W. Είδες ότι δεν κατάφερα να βγάλω τον ανεμιστήρα γιατί και έχει σφινώσει και είναι για λίγο βαρύς. Άρα συνεχίζω με ένα μαραφέτη που πάλι είμαι σίγουρος ότι μόνο ο ηλεκτρολόγος ξέρει τι είναι και πώς τοποθετείται, αλλά έχω μία υποψή ότι είναι η βάση του ανεμιστήρα. Γυρνώντας το λοιπόν, βλέπεις την τάπα για τη βάση του φωτός του LED, το οποίο είναι το μόνο που θεωρώ αρνητικό, διότι είναι θαμπό και κρύβει νομίζω το φως. Θα μπορούσε να είναι πιο μη θαμπό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ακριβώς, για να μπορέσει να υπάρχει και καλύτερη μοιρασιά του φωτός. Κάνω και ένα πλάνο το τηλεχειριστήριο να σου δείξω και τις λειτουργίες που έχει πάνω. Μπαταρίες δεν υπάρχουν στη συσκευασία, αλλά έχει βάση για τον τοίχο, πολύ σημαντικό. Να σου πω και κάτι. Αυτό ήταν το πρώτο βιντεάκι unboxing σε αυτό το κανάλι. Εάν σου άρεσε, κάνε ένα like, ένα subscribe, άσε κάτω ένα σχόλιο να μου πεις εάν σου άρεσε το βίντεο, εάν θέλεις να ξανακάνω κάτι παρόμοιο. Ελπίζω να σου δώσω πληροφορίες οι οποίες σε ενδιαφέρουν και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες αυτό το βιντεάκι.